Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που μου δώσανε τη σειρά προκειμένου να ανέβω μετά ευθύς στο Προεδρείο για να προεδρεύσω. Όπως υπόθηκε και από τον εισηγητή μας, από τον Γενικό Γραμματέα και βεβαίως από τους υπόλοιπους ομιλητές του κόμματος, το νομοσχέδιο προωθεί με προσήλωση συγκεκριμένους σχεδιασμούς και κατευθύνσεις πιστό στις στρατηγικές επιλογές Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΟΣΑ, λοιπόν οργανισμών στον τομέα της παιδείας, σε συνέχεια προηγούμενων νομοσχεδίων, προσθέτοντας βεβαίως νέα υλικά στο αντιλαϊκό οικοδόμημα της εκπαίδευσης και στη χώρα μας. Και ακριβώς από ένα τέτοιο νομοσχέδιο δεν θα μπορούσε να λείπει και το ανάλογο περιτύλιγμα, ο βαρύγδουπος δηλαδή τίτλος, της αναβάθμισης του σχολείου. Αλήθεια, δίνει το νομοσχέδιο απαντήσεις στις ανησυχίες, τις αγωνίες για το καλύτερο που επιθυμεί κάθε γονιός για το παιδί του? Δηλαδή το να βλέπει το παιδί του να μορφώνεται ολόπλευρα μέσα σε ένα υγιές και ασφαλές σχολικό περιβάλλον? Το να βλέπει το παιδί του χαρούμενο από τη γνώση και την κοινωνικοποίηση που του προσφέρει το σχολείο? Ή το να βλέπει το παιδί του να κατακτά τη γνώση σε ένα σχολείο που δεν στερείται σε εκπαιδευτικούς, υποδομές, καθαριότητα, εργαστήρια και άλλα? Ή μήπως απαντά, δίνει λύσεις στη διαχρονική αγωνία των γονιών για την υγεία των παιδιών τους, με αφορμή, αν θέλετε, και την πανδημία, αφού τα ζητήματα πρόληψης, κυρίως την πρόληψη, αλλά και της υγείας των μαθητών εντός του σχολικού χώρου και τα ζητήματα υγιεινής των σχολείων είναι ξεχασμένη υπόθεση για τις κυβερνήσεις? Μήπως προωθεί λύσεις στα προβλήματα έλλειψης ασφαλών υποδομών, αφού τα ατυχήματα που συμβαίνουν σε σχολικούς χώρους θα μπορούσαν στην πλειοψηφία τους και να αποφεύγονται αλλά και να αντιμετωπίζονται άμεσα αν υπήρχαν πλήρως τελεχωμένα ιατρία σε κάθε σχολική μονάδα και όχι κατά την πάγια τακτική, αφού εκδηλωθεί το πρόβλημα, να παίρνονται μέτρα καθησυχασμού γονιών, μαθητών, εκπαιδευτικών? Μήπως γίνεται αναφορά κάπως στο νομοσχέδιο για ένα συνολικότερο σχεδιασμό αναφορικά με την υγεία και τη σωστή ανάπτυξη των μαθητών? Δηλαδή τα όσα για παράδειγμα εμπεριέχονται στην πρώτη θεματική ενότητα με τίτλο «Ζω καλύτερα, ευζήν» και αφορούν στην ουσία την πρόληψη σε μια σειρά τομείς της υγείας των παιδιών μας, των μαθητών, δεν συνδέονται με την αντιμετώπιση και εξάλληψη όλων εκείνων των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων που επιδρούν στην υγεία των ίδιων των παιδιών και των γονιών τους? Φτώχεια, ανεργία, εργασιακές σχέσεις, έλλειψη ελεύθερου χρόνου κλπ. Ή με τη διασφάλιση υγιεινών και ασφαλών συνθήκων στη διαβίωσή τους, το καθαρό σχολικό περιβάλλον, την υγιεινή διατροφή, την εξάλληψη μεταδοτικών και μολυσματικών ασθενειών, τη σωματική άσκηση και άλλα? Αυτά θα αντιμετωπιστούν μέσω της ανάπτυξης των δεξιοτήτων? Αποτελεί ή όχι αναβάθμιση, για παράδειγμα, πρώτον, η θεσμοθέτηση κρατικών υπηρεσιών σχολικής υγείας σε κρατικά κέντρα υγείας, που θα παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και θα έχουν στην ευθύνη τους όλα τα σχολεία της περιοχής? Θα παρακολουθούν τη σωστή ανάπτυξη του παιδιού από την προσχολική ηλικία μέχρι το τέλος της σχολικής τους ζωής? Θα φροντίζουν μέσα από μια σειρά δωρεάν περιοδικών εξετάσεων να διασφαλίζεται τόσο η σωματική όσο και η ψυχική, κοινωνική, πνευματική ανάπτυξη και η πρόληψη? Θα στελεχώνονται από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, παιδιάτρους, ψυχολόγους, οδοντιάτρους, αθλίατρους, οθαλμίατρους και πάει λέγοντας. Αναβάθμιση δεν είναι, για παράδειγμα, η δημιουργία ιατρίων σε όλες τις σχολικές μονάδες τελεχωμένων με ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό που θα φροντίζει σε συνεργασία με τις δημόσιες υπηρεσίες σχολικής υγείας όχι μόνο για την πρόληψη, αλλά θα έχει συνολική εικόνα για την υγεία του κάθε παιδιού ξεχωριστά? Θα προσφέρει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από πρώτες βοήθειες μέχρι και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και άλλα? Θα ενημερώνει την κάρτα υγείας του μαθητή, θα μεριμνά για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, θα παρεμβαίνει για την τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής στη σχολική μονάδα, θα ασκεί υγειονομικό έλεγχο στα και ηλικία και στους χώρους εστίασης των μαθητών, θα φροντίζει για τον δωρεάν εμβολιασμό όλων των μαθητών με ευθύνη του κράτους, θα συνδέονται συνολικά με όλο το κρατικό σύστημα υγείας, δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο? Θα είναι ή όχι αναβάθμιση μια τέτοια υλοποίηση αυτών που ανέφερα προηγουμένως? Έτσι λοιπόν, ο δίδεν εκμοντερνισμός της εκπαίδευσης όπως μας τον παρουσιάζεται μέσα από το νομοσχέδιο δεν μπορεί ούτε καν ως φύλος οικής να κρύψει τη γύμνια των εκπαιδευτικών χώρων από όλα όσα δικαιούνται οι μαθητές, αλλά αντίστοιχα και οι φοιτητές, προκειμένου να είναι πραγματικά αναβαθμισμένα. Γιατί τα μεριμέτια που θέλετε να επικυρώσετε με το νομοσχέδιο, στα οποία ασκούμε βεβαίως και εξειδικευμένη κριτική, δεν μπορούν να σταθεροποιήσουν ένα σύστημα που βασίζεται σε πύληνα πόδια. Ασφαλώς κατανοούμε
και δεν δικάζουμε προθέσεις. Αντίθετα, το σύστημά σας δικάζουμε, που έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που οι εγγενείς του αντιθέσεις έχουν αγγίξει τα όρια τους. Ώστε όχι απλώς δεν θέλει, αλλά δεν μπορεί να δώσει, δεν είναι σε θέση πλέον να παράσχει τίποτα στους λαούς του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας λαού. Με θλιβερή αφορμή τον κορονοϊό, σε οποιαδήποτε μορφή διαχείρισής του, το καπιταλιστικό σύστημα απέδειξε ότι ξόφλησε. Απέδειξε ότι όχι μόνο δεν μπορεί να εγγυηθεί τη θεραπεία, αλλά και ότι δεν δύναται καν να εμποδίσει την εξάπλωση της καταστροφής. Και αυτό το σύστημα που φύση και θέση αδιαφορεί για τη ζωή εκατομμυρίων, δεν είναι δυνατόν να προσιλωθεί στην αναβάθμιση της ελληνικής εκπαίδευσης. Αντίθετα, την ανωτερότητα του κεντρικού σχεδιασμού, που βάζει τέλος στην αναρχία της καπιταλιστικής ζούγκλας, την υπερεσπιζόμαστε και την προτάσουμε ανεπιφύλακτα σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ικανοποιηθούν και στην εκπαίδευση οι ζωτικές εκείνες ανάγκες που συνεπάγονται την αναβάθμιση. Ο εξοπλισμός όλων των χώρων εκπαίδευσης με τα μέσα, εκείνα που επιτρέπουν την ποιότητα της ζωής των μαθητών σε όλες τις γωνές μιας χώρας, από την πρωτεύουσα ως τα αστικά κέντρα και από εκεί ως την επαρχία, απεδείχθη στο παρελθόν δεκαετίες πριν στις σοσιαλιστικές χώρες πως δεν είναι πολυτέλεια. Πόσο δε μάλλον σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν επισημαίνουμε την κοροϊδία και υπενθυμίζουμε το λαό στο πώς ζει, προκειμένου να μην συμμορφώνεται με τις αναβαθμίσεις σας όλων, αλλά να βαδίσει στο δρόμο που προτείνει το ΚΚΕ, όπου και αποδεδειγμένα μπορεί να κατακτήσει ο ίδιος ο λαός την αναβάθμιση της ζωής του.